Επειδή έχω ενημερωθεί και επειδή συμμετείχα και στις δύο φάσεις διαπραγμάτευσης, και στην πρώτη με τον κύριο Χατζηδάκη και στη δεύτερη με τον κύριο Σταμάτη, πλέον έχω μια πλήρη εικόνα τι ακριβώς γίνεται. Και θέλω να εκμεταλλευτώ την παρέμβαση στην εκπομπή σας και να εξηγήσω 2-3 πράγματα τα οποία τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά. Σας άκουσα και εσάς, κύριε Παπαδάκη, το πρωί σε ένα διάλογό σας με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέτε ότι μα αυτοί οι βουλευτές οι οποίοι έχουν ψηφίσει τα πάντα σήμερα έρχονται και κολλάνε στο γάλα. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι... Είπα και το άλλο, και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λένε ότι αν αλλάξετε... αν αλλάξετε οτιδήποτε, εμείς δεν θα το ψηφίσουμε, ο κ. Κωνσταντινόπουλος. Από την άλλη πλευρά. Θέλω λοιπόν με όλο το σεβασμό να διευκρινίσω. Ακούγομαι? Παρακαλώ, πολύ καλά. Ωραία. Θέλω λοιπόν να διευκρινίσω το εξής, ότι το θέμα δεν είναι μόνο η τιμή του γάλακτος, κύριε Παπαδάκη. Το μεγάλο θέμα είναι το παραγωγικό μοντέλο το οποίο θα έχει η χώρα μας. Και λυπάμαι που το λέω, ναι, είμαι από τους βουλευτές που από το 2009 και το 2010 έχω ψηφίσει πολύ σκληρά μέτρα, έχουμε πάρει δύσκολες αποφάσεις, αλλά τουλάχιστον δίναμε όλοι μας τότε μια υπόσχεση στον εαυτό μας ότι μέσα από αυτές τις αποφάσεις και μέσα από μια δύσκολη πορεία τουλάχιστον θα συγκρουστούμε με όλες τις παθογένειες που οδήγησαν τη χώρα μας στο 2009 και στην κατάρρευση. Δεν μπορούμε να στηριχθούμε ξανά σε έναν κρατικό παρασιτισμό και σε ένα πάρτι μεταπρατών. Και δυστυχώς σήμερα αυτό είναι σε εξέλιξη, κύριε Παπαδάκη. Το πολιτικό σύστημα θα δώσει τις εξετάσεις του. Αν θέλει να αλλάξει παραγωγικό μοντέλο ή πάλι θα συνεχίσει... Για να γίνουμε σαφείς, κύριε Μωραϊτή, ποιοι θα ευνοηθούν από αυτό το οποίο πάει να περάσει με νόμο τώρα? Η ελληνική κτηνοτροφία ή αυτό που λένε κάποιοι ότι ανοίγει το δρόμο σε πολυεθνικές εταιρείες και καταστρέφει την ελληνική κτηνοτροφία? Είναι δύο οι απόψεις. Ήδη στην παρέμβαση που άρχισα σε εσάς είμαι ξεκάθαρος και λέω ότι αυτοί οι οποίοι θα ευνοηθούν θα είναι εισαγωγείς, αυτοί οι οποίοι θα ευνοηθούν θα είναι μεταπράτες και αυτοί οι οποίοι θα χάσουν θα είναι οι Έλληνες παραγωγοί. Είναι, σας μιλάω ειλικρινά, τα στοιχεία τα οποία έχει δώσει το Υπουργείο πρόκειται για μια επιστημονική πατέντα παγκοσμίως που δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Δεν υπάρχει πουθενά γάλα 2 ημερών. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό το σύστημα το οποίο προσπαθούν να μας επιβάλλουν σήμερα στη χώρα. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Βέβαια, εσείς βάζετε το θέμα της εθνικής οικονομίας. Να το δούμε λίγο και στα στενά όρια της κατανάλωσης. Ο καταναλωτής θα ευνοηθεί από αυτή την αλλαγή που προωθεί η κυβέρνηση ή από την άποψη τη δική σας? Δηλαδή, πιο φθηνό γάλα, σε ποια περίπτωση θα έχουμε? Λοιπόν, ακούστε με, κύριε Παπαδάκη. Σήμερα έχουμε στα ράφια των σούπερ μάρκετ το γάλα υψηλής παστερίωσης, χαμηλής παστερίωσης, μακράς διαρκείας. Είναι ένα γάλα στην ίδια τιμή με το φρέσκο και πολλές φορές πολύ μεγαλύτερη τιμή. Άρα λοιπόν κάποιοι μην παίζουν και μας λένε ότι αν εισάγουμε γάλα θα φτάσει πιο φτηνό στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Το δεύτερο επιχείρημα είναι το εξής. Το παρατηρητήριο τιμών μας δίνει τα στοιχεία του τελευταίου διμήνου και αναφέρεται ξεκάθαρα η αύξηση η οποία έχει γίνει στην τιμή του φρέσκου γάλακτος και γιατί έγινε αυτή η τεχνητή αύξηση στην τιμή για να μπορέσουν να μας παρουσιάσουν σε 10 ή σε 15 μέρες από σήμερα μείωση 4-5 λεπτών και να μας πούν ορίστε πώς η πολιτική αποδίδει. Ποια πολιτική όμως που ισοπεδώνει την ελληνική αγελαδοτροφία, θέτει σε μεγαλύτερους κινδύνους μια παραγωγική δομή για τη χώρα. Κύριε Παπαδάκη, όπως είπα και πριν, πήραμε δύσκολες αποφάσεις. Έχουμε μειώσει μισθούς και συντάξεις. Σήμερα έχουμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα και θα κριθούμε τις επόμενες μέρες πώς θα το μοιράσουμε. Θα αυξηθούν κάποιοι μισθοί, κάποιες συντάξεις. Όταν όμως καταρρεύσει μια παραγωγική δομή για τη χώρα. Μισθοί δεν θα αυξηθούν. Ένα επίδομα θα πάρουν μόνο. Μια εφάπαξη είναι. Ένα βοήθημα εφάπαξη. Λυπάμαι, αν καταρρεύσει μια παραγωγική δομή για τη χώρα. Δεν θα μπορέσει να ξανασταθεί στα πόδια της. Θέλει να κάνει μια παρέμβαση ο κ. Μαρκόπουλος σε αυτά που λέτε, γιατί ανήκετε στο ίδιο μπλοκ. Σε διαφορετικά κόμματα, αλλά στα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση. Διαμετρικά.